κύριε Φάμελ, εγώ θα πρότεινα, αντί ο κύριος Παπάς να κάνει μήνυση στον κύριο Κελέτση, να κάνει μήνυση στον κύριο Καλογρίτσα. Γιατί ο κύριος Καλογρίτσας αποκαλύπτει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και σε εφημερίδες και σε site, τον καθοδηγητικό ρόλο τον οποίο είχε ο Νίκος Παπάς στη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ Channel, την ώρα που ως αρμόδιος υπουργός διενεργούσε το διαγωνισμό για την κατανομή των τηλεοπτικών αδειών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να μας το απαντήσει ο κύριος Παπάς. Επίσης, είναι φανερό από αυτά τα SMS που εσείς λέτε ότι δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα, τη στενή σχέση που είχε ο κύριος Παπάς με τον κύριο Καλογρίτσα και ο κύριος Καλογρίτσας με τον κύριο Παπά. Εγώ, ας πούμε, δεν μου έχει στείλει μήνυμα ποτέ ο κύριος Καλογρίτσας που θα μου έλεγε «Νίκο μου, Λεβέντη μου». Αυτό νομίζω αποδεικνύει αυτό το οποίο σας λέω. Επίσης, ο κύριος Καλογρίτσας έχει μιλήσει και έχει πει ότι στήριξε και το ραδιόφωνο, το κόκκινο του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως ότι είχε παραχωρήσει γραφεία στους επιτελείς και στις ομάδες του Νίκου Παπά, τα γραφεία του, στη Νέα Σμύρνη. Είπε μάλιστα μερικές δεκάδες άτομα, ο Νίκος Παπάς τους έστειλε. Από εκεί και πέρα, κύριε Παπαδάκη, όλα αυτά θα εξεταστούν, θα τα δούμε στην πορεία, θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Πάντως, τονίζω και πάλι, και θα σύστηνα στον κύριο Παπά, γιατί μας το έχει πει κατά το παρελθόν, να προχωρήσει πρώτα σε μία μήνυση εναντίον του κυρίου Καλογρίτσα και στη συνέχεια να κάνει ό,τι θέλει. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της κυρίας Νικολάου, η δικαιοσύνη θα δει και θα αποφανθεί. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Απλά θα πρέπει να καταλάβουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι, ξέρετε, η πολιτική αντιπαράθεση δεν γίνεται μέσα από και αγωγές. Το συνηθίζουν αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στο τέλος είναι άνθρακας ο θησαυρός. Κατά συνέπεια θα περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως έχει υπάρξει μείζον πολιτικό θέμα για τις, μετά τις αποκαλύψεις του κυρίου Καλογρίτσα και βεβαίως για τον Νίκο Παπά και φαντάζομαι ότι και το Μέγαρο Μαξίμου δεν ήταν άσχετο και δεν γνώριζε. Εγώ θα επανέλθω και σε εσάς το αριθμό.